Τώρα αμέσως θα δούμε την κατηγορία elevator, τις χρονομετρημένες δοκιμές, τις κατατακτήριες και την κατηγορία super, με την μεγάλη μάχη και αμέσως μετά η έκπληξη που πιθανόν όλοι περιμένετε, η φόρμουλα BMW, φόρμουλα Gloria και Ariel Atom στην πίστα της Πάτρας προς τέρψη όλων των θεατών. Ενώ έχει ξεκινήσει η μάχη στην κατηγορία Elevator και βλέπουμε με 48 τον Αρμάντο να είναι ο ταχύτερος και απομένουν 5 λεπτά, έχουμε κοντά μας τον ταχύτερο στην κατηγορία Lux, τον Μοβζεσιάν, τον Σέρκο. Σέρκο, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την pole position και κατά δεύτερον, πες μας πώς βρήκες μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τον Οικονομόπουλο, το δεύτερο. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ. Κατά δεύτερον, είναι μια πίστα που γλιστράει πολύ. Επομένως, αυτός που δεν θα φοβηθεί να πατήσει περισσότερο στα σημεία που γλιστράνε και θα πιέσει περισσότερο στα φρένα, είναι και αυτός που θα κερδίσει περισσότερο χρόνο. Πιστεύω ότι στα φρένα μπορείς να βρεις περισσότερο χρόνο, όχι κάπου άλλο σε αυτή την πίστα. Από εκεί και πέρα, στον αγώνα θα δούμε τι θα γίνει. Για να δείξω πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνεις και πόσο πολύ σημασία παίζει λεπτομέρεια, εγώ είχα την πολυτέλεια του χρονόμετρου. Και ξέρω που έκανες τον καλύτερο σου χρόνο. Εσύ μπορείς να το υπολογίσεις σε ποιο γύρο ήσουν ταχύτερος. Εγώ πιστεύω ότι ήμουν ταχύτερος περίπου στον τρίτο με τέταρτο γύρο μου. Ανάποδα μετρώντας, ήσουν τον τρίτο πριν από το τέλος. Δηλαδή. Όχι πριν από το τέλος, στον τρίτο τέταρτο από την ώρα που μπήκα, λέω. Και όμως στον τρίτο γύρο πριν το τέλος, ενώ είχαμε τον Οικονομόπουλο, ο οποίος δεν βελτίωσε στο 41.006, έκανες εσύ το 44.77 και μετά έκανες δύο περάσματα στο 41 και στο 42. Εντάξει, υπάρχει και πολλή κίνηση στην πίστα, βρίσκεις σίγουρα πολύ πιο αργούς οδηγούς μπροστά. Άμα βρεις καθαρό γύρο, θα κάνεις καλό γύρο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τα συγχαρητήριά μου και εύχομαι καλό αγώνα για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Με 39.879 ο Μαϊτός είναι αυτή τη στιγμή ο ταχύτερος, ενώ απομένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση των κατακτήριων δοκιμών της κατηγορίας Elevator, της τρίτης από τις 4 κατηγορίες Kart. Έχουμε τη Mini, τη Lux, την Elevator και τη Super. Παρακολουθείτε την εξέλιξη της προσπάθειας των αθλητών. Θυμίζω ότι ο Μαϊτός με 41.2 ήταν ο ταχύτερος και στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Τώρα όμως ο χρόνος του, το 39.8, τον φέρνει στον πρώτο αθλητή, ο οποίος έχει σπάσει το φράγμα των 40 δευτερολέπτων στην κατηγορία Elevator. Θυμίζω ότι αυτό συνέβη μια φορά ακόμα στην κατηγορία Super και από έναν μόνο αγωνιζόμενο, τον Γρυπιώτη τον Τάσο. Ήταν ο μόνος ο οποίος στις ελεύθερες δοκιμές έσπασε το φράγμα των 40 δευτερολέπτων. Ο Μαϊτός γίνεται ο δεύτερος, ο καθένας αγωνίζεται σε διαφορετική κατηγορία. Άλλο τον Elevator και άλλο η κατηγορία Super. Ο Στάθης, ο Εξιταβελώνης που είναι κοντά μας, μπορεί να μας δώσει συνοπτικά τις διαφορές ανάμεσα στις δύο ταχύτερες κατηγορίες, την Elevator και τη Super. Οι κινητήρες είναι ίδιοι, απλά στην κατηγορία, Super. Η Super έχει κυβότιο 6 ταχυτήτων, όπως είπαμε και πριν, ενώ η Elevator έχει κινητήρες αυτόματους. Επίσης, η Super έχει και μπροστινά φρένα στο πόδι, δηλαδή ο οδηγός τα χρησιμοποιεί διαρκώς, ενώ στην άλλη κατηγορία προαιρετικά υπάρχουν φρένα μπροστινά στο χέρι, οπότε ο οδηγός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μόνο όταν επιθυμεί, είτε σε κάποιο φρενάρισμα, είτε σε κάποιο λάθος πιθανώς και που θέλει περισσότερο φρένο. Το προηγούμενο πέρασμα του Κώστα του Μαϊτού ήταν στο 48, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο πιο αργό από το ταχύτερό του. Όπως νωρίτερα, το Μοβζεσιάν, το Σέρκο, έτσι και τον Μαϊτό, τον βλέπουμε να έχει πετύχει μετά από 3 γύρους την καλύτερη του επίδοση. Ενώ απομένει πια ένα λεπτό το τελευταίο και για να δούμε αν κάποιος οδηγός μπορεί να βελτιώσει. Ο Μαϊτός είναι με το 104 ο ταχύτερος αυτή τη στιγμή. Ο Πλιάτσικας με 101 είναι με το νούμερο 101 είναι ο δεύτερος. Με το νούμερο 110 ο Καφετζάκης είναι τρίτος.
Με το νούμερο 100 ο Ζερβός είναι τέταρτος και με το 102 ο Αρμάντο πέμπτος. Αυτοί οι οδηγοί βρίσκονται στο ίδιο δευτερόλεπτο, από 39-8 έως 48. Και από εκεί κάτω στο 41 είναι ο Δέγλερης, ο Παναγιωτίδης, ο Βασιλέρης, ο Παύλου, ο Αργυρόπουλος και ο Μιλωνάς. Μόνο ο Θεοδόρου στην 10η θέση είναι 3 δευτερόλεπτα πιο αργός από το Μαϊτό.